Οι προασπιστέ των ατομικών ελευθεριών έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν μετά τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι δικαστέ του Λουξεμβούργου με μια σαφή απόφαση, ανέτρεψαν ευρωπαϊκή οδηγία από το 2006 η οποία υποχρέωνε τα κράτη-μέλη για τουλάχιστον 6 μήνε να αποθηκεύουν δεδομένα όπω ποιο μίλησε με ποιον, για πόσο χρονικό διάστημα ή πόσα ηλεκτρονικά μηνύματα αντάλλαξε. Οι Ευρωπαίοι δικαστέ, σε μια ιστορική του απόφαση όπω την αποκαλεί σήμερα ο Γερμανικό Τύπο, έκριναν πω ο ευρωπαίος νομοθέτης ξεπέρασε τα όρια κατά την έκδοση τη οδηγία, όπω επιλέξει αναφέρεται στο αιτιολογικό τη απόφαση. Η σχετική συζήτηση στη Γερμανία πυροδοτεί εδώ και χρόνια εντάσει στο δημόσιο διάλογο. Οι προασπιστέ των ατομικών δικαιωμάτων κάνουν λόγο για μια επαπειλούμενη, ολοκληρωτική παρακολούθηση των πολιτών και οι πολέμοι αντιτείνουν πω η διαρκώ αυξανόμενη εγκληματικότητα στο ίντερνετ απαιτεί μεγαλύτερε παρεμβάσει. Η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει εκ νέου συζητήσει στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη γερμανική κυβέρνηση η οποία δεν έχει ακόμα ψηφίσει σχετικό νόμο. Ο Γκέρκ Γιώχουμ από το Πανεπιστήμιο του Φρίντριξ Χάφεν θεωρεί πάντω πω μια προσωρινή αποθήκευση δεδομένων συνάδει με το Σύνταγμα. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξή. Μπορώ εγώ σαν υπάλληλο τη δίωξη εγκλήματο να αποφασίσω τι θα αποθηκεύεται και τι όχι, ή αυτό το αποφασίζει ο δικαστή. Πώ εγώ που θίγομαι από το μέτρο μπορώ να ελέγξω πώ χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μου και σε περίπτωση κακή χρήση μπορώ να ζητήσω αποζημίωση. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Οι πράσινοι και το αριστερό κόμμα στη Γερμανία θεωρούν πάντως πως η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει την πολιτική τους. Στην πραγματικότητα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει τώρα να σβήσουν τα δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει προσωρινά, λέει η Ούλα Γέλπε από το αριστερό κόμμα μιλώντας στην Deutsche Welle. Εάν τώρα θα υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή οδηγία, αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Η Κομισιόν θα μελετήσει την απόφαση και τις επιπτώσεις της, δήλωσε χθε στις Βρυξέλλες η Σεσίλια Μάλστρομ, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.